σωστό θα ήταν η Εξεταστική Επιτροπή να ξεκινήσει από τις σύσταση του ελληνικού κράτους. Γιατί το κομματικό κράτος στην Ελλάδα πραγματικά το έχουν καθιδρύσει οι προπάτορες της Νέας Δημοκρατίας, οι γνωστοί κομματάρχηδες ήδη στην Ελλάδα από το 1832. Να μην πω και πιο νωρίς, γιατί μην πάμε στην ελοφονία του Καποδίστρια. Πέρα από τα αστεία του ζητήματος. Κανένας δεν λέει ότι πρέπει να εξεταστεί η σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας σε όλες τις διαστάσεις. Αλλά εδώ έχουμε να εξετάσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Ξεκινάμε λοιπόν από το 2009, που είναι η χρονολογία στην οποία μπαίνουμε στα μνημόνια, και από εκεί και πέρα έχει ξεκαθαριστεί σε όλους τους πιθανούς τόνους ότι ό,τι βρεθεί και παραπέμπει σε προηγούμενες περιόδους προφανώς θα εξεταστεί εμπισταμένα. Είναι όμως αδιανόητο οι άνθρωποι που οδήγησαν τη χώρα σε όλη αυτή την περιπέτεια, την οποία ξέρετε ότι. Να μην γελιόμαστε. Όσοι προσπάθεια να καταβάλει η κυβέρνηση της αριστεράς και όσοι προσπάθεια να καταβάλει ο Έλληνας, ο δημοκρατικός Έλληνας πολίτης που συναισθάνεται το βάρος των ευθυνών, για να ξαναέρθει η χώρα μας στην κανονικότητα θα περάσουν χρόνια. Επομένως, είναι αδιανόητο να μην λογοδοτήσουν ή τέλος πάντων να μην αναζητήσουμε τις πολιτικές αλλά και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από ανθρώπους οι οποίοι ενέπλεξαν τη χώρα σε αυτήν την πρωτόγνωρη δοκιμασία που ονομάζεται μνημόνια. Ήταν θέμα τιμής για το ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι είναι θέμα τιμής για το σύνολο του πολιτικού κόσμου που θέλει βεβαίως να κινείται υπό την οδό στο προσκήνιο. Άρα δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση να κάτσουμε να αναλωθούμε στη συζήτηση αν θα πρέπει να βάλουμε μέσα την Καραμαλική Νέα Δημοκρατία. Αν θα έπρεπε να βάλουμε. Βλέπουν με δυσπιστία το κλείσιμο στο μάτι στην Καραμαλική περίοδο. Αν θα έπρεπε να βάλουμε την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη, να τα δούμε έτσι όπως προκύπτουν στην πορεία. Νομίζω ότι είναι ανοιχτό το θέμα, απλώς θα πρέπει να οριστεί ένα χρονικό όριο. Τώρα, αν πλευρές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι στην Καραμαλική Νέα Δημοκρατία, αν διάφοροι βλέπουν ότι η συνωμοσία του παντός και του σύμπαντος στρέφεται εναντίον. Ξέρω εγώ διαφόρων παραμέτρων που ο καθένας μας μπορεί να φαντασιώνεται, με συγχωρείτε πάρα πολύ, η πολιτική πραγματικότητα είναι εδώ, ο καθένας κρίνεται από τις επιλογές που κάνει, δεν θα κατηγορηθούμε κιόλας γιατί κάνουμε επιτροπή για το μνημόνιο προς Θεού. Να δούμε τις πραγματικές ευθύνες που προκύπτουν και εκείνοι αρνοί μας να το ξανασυζητήσουμε. Αυτό που κατηγορείστε απ' την άλλη είναι η δήλωση του κυρίου Βαρουφάκη ότι θα πληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να τα δούμε όλα μέσα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που σε δύο μήνες θα είναι, φαντάζομαι, θα φτάσουμε στο σημείο της οριστικής συμφωνίας. Εκεί θα βγουν όλο στο τραπέζι. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως ο κύριος Βαρουφάκης έχει κατηγορηθεί για διάφορα πράγματα. Τι θα έπρεπε να πει ο κύριος Βαρουφάκης, ότι δεν πληρώνω στην προκειμένη περίπτωση, όταν μιλάμε για μια ανοιχτή διαπραγμάτευση με τους εταίρους, θα το δούμε πώς θα πάει. Εγώ είμαι αισιόδοξος για τη συνολική λύση η οποία θα έρθει σε δύο μήνες, η οποία βέβαια θα πρέπει να στηρίζεται και στη λογική ότι παλεύουμε εντός της Ευρώπης. Να πω λοιπόν με αυτή την αφορμή ότι το ταξίδι του Αλέξη του Τσίπρα αύριο και μεθαύριο στη Μόσχα, στη Ρωσία, είναι μια πολύ μεγάλη πολιτική εξέλιξη. Δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε, αν δεν κάνω λάθος, δεν νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς είχε επισκεφτεί τη Μόσχα, έχουμε να κάνουμε με ένα άνοιγμα σε εταίρους, εκ των πραγμάτων είναι οικονομικοί εταίροι της χώρας και βεβαίως σε μια προοπτική όχι μόνο οικονομικής αλλά και διεθνούς ανταλλαγής και σχέσεις που η Ελλάδα την είχε επιβολήσει χωρίς λόγο. Δεν είναι τυχαία τα πρωτοσέλιδα του γερμανικού τύπου που βάλουν κατά αυτές τις επισκέψεις. Αλλά δεν χωρίζουμε και τα δικαιώματά μας να διαπραγματευόμαστε ισότιμα με όλους τους λαούς και πόσο μάλλον με λαούς που εκ των πραγμάτων έχουμε στενές οικονομικές σχέσεις. Υπό αυτή την έννοια, να δούμε και διαστάσεις τις οποίες είχαμε σκοπίμως, όχι εμείς, αλλά σκοπίμως τα συστημικά μέσα παραβλέψεις τα τελευταία χρόνια, όπως είναι αυτή που είναι προστατική κατεύθυνση. Επίσης, κάτι τελευταίο, νομίζω ότι πλέον και η παραγωγή έργου στο επίπεδο της κοινωνίας νομοθετικού έργου πια, νομίζω ότι έχει αρχίσει και έχει μπει σε μια ροή. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και υπάρχουν και πράγματα που βεβαίως είναι να γίνουν. Νομίζω δηλαδή ότι και η πρόταση για τα εργασιακά σήμερα του Υπουργού Εργασίας του Παναγιώτη του Σκουρλέτη είναι προς επιστροφή των κεκτημένων χρόνων. Ναι, τουλάχιστον των θεσμικών. Των αυτονόητων μέχρι πριν από 5 χρόνια. Των αυτονόητων θεσμικών, εν μη άλλο ετοιμάτων, για να δούμε και το θέμα του μισθού. Και το τελευταίο. Πολλή συζήτηση γίνεται και με τον Πάνο τον Καμένο και τη σύμβαση με την Αμερικάνικη εταιρεία για τα πεπαλαιωμένα αεροσκάφη. Εγώ και προσωπικά είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι είμαι κατά της πατάλης κλιμάτων προς αμυντικές δαπάνες. Απλώς η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά ένα όχι κατεξοχήν εξοπλιστικό έργο, γιατί πραγματικά έχω και φίλους οι οποίοι λένε καλά και εσείς τους εξοπλισμούς και το αντιλαμβάνομαι. Επειδή μελέτησα την περίπτωση, δεν είναι εξοπλισμός.
είναι αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας από ό,τι κατάλαβα, το οποίο έχουν να κάνουν περισσότερο με το πώς θα παρέχουμε τελικά μέσα στα πλαίσια των σημαντικών υποχρεώσεων που έχουμε στο ΝΑΤΟ, γιατί εκεί είμαστε, τι να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι είναι 50 ετίας αυτό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα είχα όταν ήμουν στην αεροπορία, κύριε Βασιλακόπουλε. Τα είχατε γιατί και εσείς είστε. Στην αεροπορία, ήμουν στην Ελευσίνα. Πριν από 20 χρόνια ήμουν στην αεροπορία. Πριν από 50, και επομένως έχουμε τις εγγύσεις ότι αυτά θα λειτουργήσουν. Αν δεν λειτουργήσουν, να πάει ο κύριος Καμένος και όσοι είναι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Θα λειτουργήσουν και δεν είναι ούτε πολεμικά παιχνίδια, είναι ούτε όπλα επιθετικά, έχουν να κάνουν με την εποπτεία του χώρου του Αιγαίου, που θα έπρεπε και σε όλους τους ανθρώπους που είμαστε από την πλευρά της αριστεράς. Απλώς προκάλεσε τον τελευταίο καιρό, προσπαθείτε να βρείτε από παντού χρήματα σαν κυβέρνηση. Μα ξέρετε ότι αυτά 45 είναι... εκατομμύρια είναι η προκαταβολή. 45 εκατομμύρια. Και με... Δηλαδή, όταν μιλάμε για δισεκατομμύρια. Εγώ δεν λέω ότι είναι. Δεν ξενίζει τον κόσμο, αλλά από ό,τι φαίνεται, μάλλον το προσφέρουν πολύ περισσότερο. Έρχομαι με την έννοια ότι θα ελέγξουν μια τεράστια ζώνη στον νότιο και ανατολικό Αιγαίο που έχει να κάνει και με την προοχή ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται προσπαθώντας να φτάσουν στη γη της επαγγελίας ανεξάρτητα από το τι τους περιμένει.